Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιθέσεις ένα ένακα της παρουσίας στην Κρήτη αυτό το τρίμερο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα και η αλήθεια είναι σε μια συγκυρία όπου και τα εθνικά είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα αλλά και τα προβλήματα ιδίω στον πρωτογενή τομέα σε όλο το νησί. Κύριε Γενική, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά απόψε. Το 2012, με μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αναλυτική, θέτεται θέμα οξύτατων εθνικών κινδύνων συνεπία της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής βάθους. Είναι 2012. Η χώρα συζητά για μνημόνια. 2016 επανεβεβαιώνεται με μία νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όπου θέτεται καθαρά ζητήματα για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αναφέρεστε το 2016 στον κίνδυνο να υπάρξουν οριοθετήσει σε βάρο τη χώρα, ακόμη και νοτίω τη Κρήτη. Φαντάζομαι ότι μαντικέ ικανότητε δεν έχετε. Αλλά αν από το 12 βλέπετε αυτό, μπορείτε σήμερα να μου δώσετε ένα στίγμα τι πραγματικά κάτι την εκτίμηση του ΚΚΕ συμβαίνει. Κύριε Σαχίνη, δυστυχώς το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται και λέω δυστυχώς διότι, ειλικρινά το λέω, μακάρι να μην επιβεβαιωνόμασταν σε αυτές τις πραγματικά προβλέψεις οι οποίες τώρα επιβεβαιώνονται, οι οποίες είναι δυσίωνες για τον ελληνικό λαό, για τα κυριαρχικά δικαιώματα ε, του λαού μας, γενικότερα για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Και... Βεβαίως, σωστά είπατε, προφήτες δεν είμαστε. Όμως την ανάλυση των ζητημάτων μπορούμε να την κάνουμε. Και μπορεί να την κάνει το οποιοδήποτε πιστεύουμε πολιτικό κόμμα και οι κυβερνήσει. Εκτός αν έχουν άλλα στο μυαλό τους και ουσιαστικά οδηγούν εκεί την κατάσταση είτε εγώ δεν θα έλεγα άθελά τους, γιατί συνειδητές είναι αυτές οι επιλογές. Για παράδειγμα, ε, το γεγονός ότι η τουρκική πολιτική, η πολιτική της άρχουσα τάξης της Τουρκίας και με τον Ερντογάν και χωρίς τον Ερντογάν πριν από αυτό οτιδήποτε έλεγαν το κάναν πράξη μετά από λίγα χρόνια, αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί κανένας λογικός, άνθρωπος όχι λογικός που απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις και βλέπει την κατάσταση να μην το ξέρει αυτό. Δηλαδή, ό,τι είπε για παράδειγμα ο Ερντογάν, ό,τι είπε η τουρκική κυβέρνηση πριν δύο χρόνια, πριν μήνε, το υλοποιεί βήμα το βήμα. Κατοχυρώνει διεκδικήσεις, άδικες διεκδικήσει σε βάρο τη χώρα μα, σε βάρο σε βάρος άλλων λαών τη και χωρών τη περιοχή, αλλά το κατοχυρώνει. Και βεβαίω το γεγονό ότι έχει αμφισβητήσει κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα. Έχει γκριζάρει όλο το Αιγαίο, το οποίο δυστυχώς αυτό έγινε και με τη βούλα ελληνικών κυβερνήσεων. Θα σας θυμίσω παλιότερα ότι και η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της στο γεγονός ότι η Τουρκία δήθεν έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Και δηλαδή, δεν μιλάμε, για, τη Μαδρίτη. Και δεν μιλάμε και ναι, για το Μαδρίτη μετά, μετά τα Ήμια. Επικυβέρνηση συμμείτη. Άρα λοιπόν βήμα το βήμα κατοχυρώνει δικαιώματα έχει βεβαίω του συμμάχου τη και αυτή. Το δυστύχημα είναι ότι εμεί αυτού του συμμάχου του θεωρούμε ότι αν είμαστε τα καλά παιδιά, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική, αν είμαστε τα καλά παιδιά του ΝΑΤΟ εδώ στην περιοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μα προστατεύσουν, θα έχουμε ασφάλεια, δεν θα πειράξει κανένα τα κυριαρχικά μα δικαιώματα και όλα θα είναι με λιγάλα. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Το αντίθετο συμβαίνει όσο περισσότερο εμπλεκόμαστε και όσο περισσότερο καλά παιδιά γινόμαστε για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και ισχυρών υπεριαλιστικών καπιταλιστικών κρατών όπως είναι Ηνωμένε Πολιτείε ή άλλες χώρες, τόσο περισσότερο βυθιζόμαστε σε υποχώρηση, σε επώδυνες υποχωρήσει, σε απαράδεκτες υποχωρήσει. Στην ουσία δίνουμε κυριαρχικά δικαιώματα και θα φτάσουμε και σε αυτό που είναι η επίσημη στρατηγική των ΗΠΑ της Αμερικής που μιλάνε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν το ζήτημα εδώ που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξή, γιατί πολλοί λένε μα τι να κάνουμε, να μην υπάρχει συνεκμετάλλευση, να μην κάνουμε κάποιο συμβασμό, να μην συζητάμε με την Τουρκία ή ε, με τους συμμάχους ή με τις γειτονικέ ε, χώρες. Τι να έχουμε, πολεμική σύγκρουση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ψευτοδήλημα αυτό, κατά την άποψή μας. Γιατί και το ένα και το άλλο, ό,τι και να κάνεις, οδηγεί Μα, με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση, εφόσον έχεις τέτοια πολιτική. Δεν είπε κανεί να μην κάνουμε συζήτηση mm -hmm. με την Τουρκία. Δεν είπε κανεί να μην έχουμε συνεργασία. Δεν είπε κανεί να μην γίνονται διαπραγματεύσει. Και βεβαίω πρέπει να λυθούν τα ζητήματα με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών για το Αιγαίο, γιατί πρόκειται για κλειστή θάλασσα έτσι κι αλλιώ, αλλά με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, με βάση τις αρχές του δικαίου της θάλασσας, με βάση τις αρχές της υπεράσπισης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, και το διεθνέ δίκαιο, γιατί το ακούω και αυτό πολλέ φορέ το λένε μερικοί, ότι είναι κλειστή θάλασσα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να επεκτείνουμε όσο θέλουμε τα ναυτικά μα μίλια, δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα, δεν μπορούμε να κάνουμε την ΑΟΣ, να την οριοθετήσουμε, δεν μπορούμε το ένα και το άλλο. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Γιατί, για παράδειγμα, και το διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα προβλέπει συμφωνίε μεταξύ των μερών. Σου λέει, όταν είναι 400 και πάνω μίλια, παίρνει από 200 μίλια μέση η κάθε ώρα μπορεί να είναι 200 και 200. Όταν είναι κάτω από 400 προβλέπει το διεθνές δίκαιο, είναι ξέρω εγώ, 300, είναι 200, δεν θα πας 200 ο ένας και 100 ο άλλος για να τον ρίξει. πάει πάλι στη μέση γραμμή. Θα είναι η μέση γραμμή. Είναι 100 Ναυτικά μίλια η απόσταση θα είναι 50 και 50. Και αυτό γίνεται με διαπραγμάτευση. Χωρί βεβαίω αυτό να αλλοιώνει την επίρρρεια που έχουν τα νησιά μα ή που είναι κυριαρχικά ουσιαστικά κυριαρχία τη Ελλάδα. Γιατί εδώ φτάσαμε στο, στο απαράδεκτο φαινόμενο η κυβέρνηση τη ελλαδα γιατι εδω φτασαμε στο απαραδεκτο φαινομενο η κυβερνηση της τουρκια να προχωρά με τη λεγόμενη τέλο πάντων, την ονομαζόμενη κυβέρνηση ε, τη Λιβύης, του Σάρατ, να προχωρά στην οριοθέτηση αυτό το μνημόνιο, τη συμφωνία ε, για την ΑΟΣ και να εξαφανίζει από το χάρτη την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο, νησιά δηλαδή τη ελληνικής επικράτειας. Κύριε Γενικέ, επειδή θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό που λέτε και η παράδειγμα που κάνετε, θέλω λιγάκι, δεν είναι θέμα επικαιρότητα, είναι θέμα ουσίας και στρατηγικής βάθους, καλά το αναφέρετε. Επειδή έχουν αλλάξει ταχύτητε. αναρωτιέμαι, έχει ανοίξει μια συζήτηση να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Προφανώς όλοι θα θέλαν μια επίλυση με ειρηνικό τρόπο και με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Το ερώτημα μου όμως, γιατί το ΚΚΕ έχει μια πάγια θέση, το Κομμιστικό Κόμμα Ελλάδας, ζητώ συγγνώμη για το ΚΚΕ. Για ποιε δύο φορές θα πάμε στο Διεθνέ Δικαστήριο. Έχουμε οριοθετήσει εμεί το εύρο των χωρικών μα υδάτων. Τι λέει το ΚΚΕ. Πρέπει να το οριοθετήσουμε, να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Πρέπει να ξεκινήσουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με εκείνε τι χώρε που μπορούμε να συναννοηθούμε. Πρέπει να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Θα μιλάμε μόνο για υφαλοκρηπίδα. Ο κόσμο ευλόγω έχει μια ανησυχία. Καλά το είπατε. Αύριο δικαιούμαι να εικάσω, κύριε Γενικέ, ότι η και η, Σκάη, η είναι νησί. Άρα, η Τουρκία, η θαλάσσια τη ζώνη, η ΑΟΣ, φτάνει μέχρι την Ιταλία. Με τη λογική του ναι. Ερντογάν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που θέσατε. Είναι άλλωστε έτσι και αλλιώ πολλά τα ερωτήματα και μερικά είναι και αναπάντητα προ ώρα. Γιατί θα πρέπει ε, να γίνει πολύ σχεδιασμένη δουλειά mm. και δεν ξέρω πόσο γίνεται. Καταρχήν, να πω για το δικαστήριο τη Χάγη. Ε, δεν νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, ή και οποιαδήποτε στιγμή, έτσι όπω είναι οι συνθήκε τέλο πάντων. Θα λύσει κανένα πρόβλημα. Πιστεύουμε αντίθετα ότι θα περιπλέξει την κατάσταση και δεν θα διευθυντηθεί κανένα ουσιαστικό ε, ζήτημα. Δεύτερο, δικαίωμα η Ελλάδα έχει και καθορισμού χωρικών υδάτων και καθορισμού ε, της ΑΟΖ να, τη, να δηλώσει καταρχήν και στον ΟΗΕ mm. ε, και λοιπά και με άλλες χώρες να συζητήσει και να προχωρήσει στην, ε, θε, στην, κα, στον καθορισμό της, ε, της ΑΟΣ και λοιπά. Όλα αυτά είναι ως, δικαίω, ως δικαιώματα και με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση ό,τι ισχύει και με τη διεθνή πρακτική. Και βεβαίως κακώς κατά την άποψή μας δεν έχουν προχωρήσει μια σειρά Γιατί? τέτοια ζητήματα. Γιατί? Ε, Μπορείτε ε, να πείτε στον Ινστολόγο τι αντιλαμβάνεστε. Ναι, σύμφωνοι. Σας είπα ε, με έναν τρόπο πριν ότι η πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων είναι να είναι το καλό παιδί των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή εφόσον, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λέει μην προχωρήσετε μονομερός σε ΑΟΣ, ούτε να τη δηλώσετε, δέστε σε διαπραγματεύσεις, συμφωνήστε πρώτα με την Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση πιστά το τιρί και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Είναι η δική της πολιτική που είναι, αν θέλετε, και μια πολιτική που την δέχονται ισχυρά τμήματα της τάξης που έχει την εξουσία εδώ στην Ελλάδα. Έτσι ώστε ε, να μην προχωρήσουν, υποτίθεται σε κάποια συγκρουσιακή κατάσταση και αντιπαράθεση ε, με την Τουρκία καθότι τη σύμμαχη. Αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτό και προχωρά. Mm. Το προχώρησε η Τουρκία αυτό το ζήτημα. Άρα, λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά, όπως επίσης είναι ουσιαστικά ε, όχι έχει πιστεί, αλλά αποδέχεται την πολιτική του ΝΑΤΟ, συμφωνώντας και η ίδια με αυτή η ελληνική κυβέρνηση, σημερινή, η σημερινή, η προχθεσινή. Και το ΝΑΤΟ λέει ότι είστε τέροι, είμαστε σύμμαχοι. Εμεί δεν ανακατευόμαστε στα μεταξύ σα προβλήματα της Ελλάδα και της Τουρκίας Εμεί θέλουμε ε, να είστε σύμμαχοί μα και ενδιαφερόμαστε και για τον έναν υποτίθεται και για τον άλλον, ε, με λίγο βάρος περισσότερο προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία μας κάνει και κόνξες, μας κάνει και νερά, δεν θέλουμε να τη στείλουμε στην αγκαλιά της Ρωσίας μόνιμα και τελεσίδικα, θέλουμε να την ξανατραβήξουμε ξανά με το μέρος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η Τουρκία παίζει και από αυτή τη σκοπιά, όπως ξέρει ο καθένας από εμά και οι τηλεδιατές που μας ακούν αυτή την ώρα και άρα λοιπόν σου λέει εγώ δεν νιώθω το Αιγαίο, δεν θέλω το Αιγαίο να είναι ε, ξεχωριστό, εγώ τον θεωρώ ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, άρα δεν ανακατεύουμε. Δεν αναγνωρίζω σύνορα, λέει το ΝΑΤΟ, ανάμεσα στις δύο χώρες, διότι το θεωρώ νατοϊκή θάλασσα εφόσον είστε σύμμαχοι και πάει λέγοντας. Όταν όλη αυτή την πολιτική, την αδιέξοδη, την αντιφατική, την επικίνδυνη, που δεν υπερασπίζει τα δίκαια του λαού της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. αλλά υπερασπίζεται είτε υπερεθνικούς συμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ ή άλλες δυνάμεις που δήθεν προστρέχουμε για προστασία, αυτό με μαθηματική ακρίβεια σε οδηγεί αυτό που λέει απλά ο λαός μας, δίνεις νυχάκι, μικρό δαχτυλάκι, σου τρώει και τα πέντε δάχτυλα. Σε συνέχεια σου τρώει το χέρι και σε συνέχεια σε καταπίνει ολόκληρο. Δυστυχώς αυτή είναι η προοπτική εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κύριε Κουτσουμπά, ε, έχετε την αίσθηση ότι μας σέρνουν με έναν τρόπο σε ένα τραπέζι συζήτησης που θα είναι κλείνει προκρούστη, διότι επί των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας θα συζητήσουμε πολύ όμως περισσότερο, επειδή σας άκουσα και στα χανιά να είπατε, να λέτε, ότι δεν μπορεί να πάτε στο δίλημα. Δεν έχω καμία συζήτηση για του υδρογονάνθρακε στο φυσικό αέριο, διότι κινδυνεύω να μου συμβεί αυτό. Μήπω αισθάνεστε ότι οδηγούμαστε σε συνεκμετάλλευση επί πάλι δικαιωμάτων, διότι η ΑΟΣ δεν είναι βέβαια μόνο υδρογονάνθρακε, είναι και η Αλία, είναι πολλά. Ε, πάρα πολύ. Αισθάνεστε ότι πάνε να μα σύρουν σε ένα τέτοιο τραπέζι. Όχι, αισθανόμαστε, είμαστε σίγουροι ότι έχει δρομολογηθεί αυτό. Αλλιώ δεν μπορώ να εξηγήσω Yeah, δεν μπορεί να εξηγηθεί γενικότερα η στάση των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και τη σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και πριν τη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, με τι συμφωνίε που υπογράφουν, με τι αποδοχέ που κάνουν και με την τακτική και πολιτική και στρατηγική που ακολουθούν απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Και το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι αν θα κάνει συνομιλίε και διευθέτηση ζητημάτων με βάση όμω τι αρχέ του διεθνού δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το θέμα είναι να μην φύγει από εκεί. Αλλιώ, διευθετήσει θα κάνει. Γιατί ξαναλέω ότι το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα. Και είναι παράδοξο και είναι ψεύτικο, να το πω έτσι, αυτό το προπαγανδιστικό επιχείρημα ότι τι θέλετε να κάνουμε. Θα έχουμε πόλεμο αλλιώ. Αν δεν κάνουμε υποχώρηση και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και για του υδρογονάνθρακε και συνολικότερα τέτοιε Ε, λέμε ότι δεν έχουν δίκιο όχι μόνο δεν έχουν δίκιο, αποκοιμίζουν τον ελληνικό λαό, γιατί τότε είναι που θα έχουμε χειρότερη και μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή. Διότι η συνεκμετάλλευση δεν είναι ανάμεσα σε δύο χώρες. Να πάρει ένα μεράδι το εγχώριο μονοπόλιο, κάποιο όμιλο, κάποιοι όμιλοι εδώ στην Ελλάδα να εκμεταλλεύονται του υδρογονάνθρακε στο Αιγαίο ή γενικότερα στην περιοχή που έχει αρμοδιότητα ή βρίσκεται στα πλαίσια τη ΑΟΖ, αλλά ή από την άλλη μεριά η τουρκική ε, αστική τάξη, οι όμιλοι της Τουρκίας να έχουν υδρογονάνθρακες. Εδώ, όπως ξέρουμε, αυτά πουλούνται, δίνονται και ενδιαφέρονται άμεσα. Γι' αυτό γίνεται και όλος ο καυγάς και αυτή η πολιτική. Οι ομιλοι της τουρκιας να εχουν υδρογονανθρακες εδω οπως ξερουμε αυτα πουλουνται δινονται και ενδιαφερονται αμεσα γι αυτο γινεται και ολος ο καβγας και αυτη η πολιτικη οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Βρετανοί, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Άσχετα αν δεν παίρνουν προ το παρόν με ράδι, αλλά ενδιαφέρονται για πολλού και διάφορου λόγου. Η Ρωσία, για παράδειγμα, θέλει να έχει ελεύθερη τη δίωδο ε, κάτω, αν την κάνει κλειστή θάλασσα και διευθυντηθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αυτή η ιστορία και λυθεί με συνεκμετάλλευση και με αμερικάνικα μονοπόλια ή γαλλικά, θα έχει δυσκολία στο να περάσει τι ε, τις δικέ τη πολιτικέ και τα πλοία τη, τα στρατιωτικά, τα εμπορικά κλπ. Εδώ κάτω. Και βεβαίω δεν θα έχει και χέρι, βάλει, ούτε θα μπορέσει να βάλει στου υδρογονάνθρακε χώρια που η αγωγή. Που η φυσικού αερίου που την ενδιαφέρουν επίση πάνε, στράφη, γιατί πλέον θα υπάρχει εδώ άλλα κοιτάσματα και άλλα. Άρα λοιπόν καταλαβα... βλέπτε, καταλαβαίνουμε, όλο καταλαβα... το αναλύει, καταλαβαίνουμε ότι χαίρομαι βρισκόμαστε. Που ο πολιτικό αρχηγό έχει απόλυτη γνώση όλου του γεωπολιτικού κάδρου. Μα δηλαδή, έτσι είναι τα πράγματα. Μα, εγώ ακούω όμω έναν αρχηγό κόμματο εδώ να μα λέει ότι έχει αλλάξει ταχύτητα. Δεν είναι οι, οι απλέ παλιέ μόνο αντίθεσει. Είναι πιο σύνθετο. Ε, βέβαια δεν είναι. Γι' αυτό και λέμε να μην ακούμε αυτά τα λόγια τα μεγάλα που ακούγονται να έχουμε μια ειρήνη, την υπεριαλιστική ειρήνη τέλο πάντων, που είναι καλύτερη από τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Γιατί αυτή η πολιτική με συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, με διαπραγμάτευση και συζήτηση οριστικά, αν καταλήξει έτσι και με του μονοπωλιακού ομίλου εδώ και τα κράτη, ισχυρά κράτη, ισχυρέ δυνάμει διεθνώ που παίζουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο θα μας οδηγήσουν, κύριε Σαχίνη, με μαθηματική ακρίβεια σε πολεμικές συγκρούσεις και μάλιστα ευρύτερη έκταση. Και, και, όχι η... σε απλά θερμά επεισόδια που μπορεί να γίνουν από ατύχημα έτσι όπως τα γνωρίσαμε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Τρία ζητήματα θέλω ακόμη για αυτό το κεφάλαιο. Αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι που αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο ελληνικός λαός και προβληματίζεται και ανησυχεί και αγωνία για αυτές τις εξελίξεις. Πολύ περισσότερο που η Κρήτη βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τι τελευταίε μέρε. Ζήτημα πρώτο. Αισθάνεστε ότι έχει ανοίξει όλη η ατζέντα με μια στρατηγική βάθους από πλευρά Τουρκία. Δηλαδή, Αιγαίο, σύμπλεγμα Καστελόριζου που είναι κομβική σημασία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, Κύπρο. Διότι πολλοί στην Ελλάδα πια δεν μιλούν για την Κύπρο ή ακούω την τελευταία διατύπωση και από Έλληνε πολιτικού ότι οι Κύπροι φταίνε για όλα. Αν δεν προχωρούσαν σε αυτά που προχώρησαν, δεν θα ήμασταν σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Μα ήδη ο Ερντογάν, η Τούρκη κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην, ε, στην Κύπρο. Δηλαδή στα οικόπεδα τη Κυπριακή ΑΟΣ, τη Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχουν γεωτρύπανα ήδη. Και βεβαίω από την πρώτη στιγμή εμεί είπαμε ότι η τουρκική πολιτική όταν κάνει ένα βήμα δεν το κάνει για αυτό το αφελές που είπε ο προηγούμενος Πρωθυπουργό, ότι τέλος πάντων εντάξει δεν έχει δυνατότητα τι γεωτρύπανα θα τα πάει εκεί έτσι το κάνει για εσωτερικούς λόγους, για κατανάλωση, για να πείσει το δικό τη λαό ε, και δεν μπορεί να κάνει εξόριξη. Μα δεν πήγαινε να κάνει εξόριξη αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκεί. Εκεί ήθελε να κατοχυρώσει δικαίωμα. Να πει ότι εγώ αυτό που αμφισβητώ, ότι αυτό είναι οικόπεδο δικό μου και μπορεί να βάλω το γεωτρύπανο και να κάνω αύριο γεώτρηση. Άρα να ελέγχω την περιοχή, το κατοχυρώνω. Κατοχυρώνει τη δυνατότητα που έχει και αυτό που απαιτεί. Αυτό κάνει η Τουρκία συστηματικά. Αυτό έκανε και τώρα, γιατί έχει προβληθεί πάρα πολύ η κυρία Σαχίνη ότι ε, τέλος πάντων είναι παράνομο, ε, δεν ισχύει, δεν είναι αυτό που είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και που λέει και η ελληνική κυβέρνηση και που είναι το αυτονόητο. Βεβαίω, όλοι ξέρουν, όσοι έχουν στοιχειοδ... στοιχειοδό γνώση του διεθνού δικαίου ή τι λέει ο ΟΗΑ και τι ισχύει, σε όλο τον κόσμο, ξέρουν ότι αυτό βεβαίω δεν είναι νόμιμο με την έννοια δεν κατοχυρώνεται ή δεν μπορεί να γίνει με μια κυβέρνηση, μάλιστα η οποία και δεν είναι ακριβώ και κυβέρνηση mm -hmm. του Λιβυκού κράτου, α πούμε, γιατί εκεί γίνεται ακόμα διαπάλη για το ποιο ποιον. Λοιπόν, βεβαίω εκτό από αυτό, λέω, αλλά και το ίδιο δεν παράγει άμεσα αποτελέσματα με αυτή την έννοια η συμφωνία και το μνημόνιο που κάνανε. όμως κατοχυρώνει βήμα το βήμα τη διεκδίκηση. Σου λέει: Εδώ είμαι εγώ, το δικαιούμαι, προχωράω. Και αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Και βλέπουμε την Τουρκία βήμα το βήμα αυτό να κάνει. Άρα δεν μπορεί να λε το αυτονόητο ότι είναι παράνομο ή ξέρω εγώ, δεν ισχύει με βάση το διεθνέ δίκαιο. Πρέπει εδώ να δείξει ότι το... αυτό το ζήτημα είναι συνέχεια μια ολόκληρη στρατηγική, σχεδιασμένη κατά την άποψή μα εκ μέρους της τουρκικής αστικής τάξης και με άλλους βέβαια εταίρους και συμμάχους που έχει, και από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτεών, πολιτεών της Αμερικής, αλλά και από τη μεριά της Ρωσίας που παίζει και εκείνη τα δικά της τα παιγνίδια ε, στην περιοχή, θέλοντας να τραβήξει την Τουρκία και πάει λέγοντας. Και έτσι προχωράει το πράγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τεθούν καθαρά στον ελληνικό Σας λαό. Σας ενοχλεί ότι φαίνεται ένα πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Διανοούμενοι δημοσιογράφοι πολιτικοί να ρίχνουν ευθέω βολέ προ την Κυπριακή Δημοκρατία. Εδώ ακούω δημοσιεύματα και πρώην Πρωθυπουργών. Περίπου αν είχε ψηφιστεί το σχέδιο Ανάν δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα. Σα τα βάζω για να απαντήσετε mm. οριστικά. Ο δε πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Σιμίτη Λί, φταίει ο καραμαλή. Δεν εκμεταλλεύτηκε το Ελσίνκι. Ναι, αλλά από το 4-5 και μετά η Τουρκία ουδόλω να ενδιαφέρεται καν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ τα ακούτε όλα αυτά και πώ τα σχολιάζετε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχήν, η Κυπριακή Δημοκρατία στι ενέργειες που κάνει είναι σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση και με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Δεν πιστεύω σε καμιά περίπτωση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί μόνη τη, χωρί να συνεννοηθεί ή χωρί να ξέρουν οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν το να μιλάμε αν κάνει επιμέρους λάθη ή επιμέρους πολιτικές ή συνολικά η πολιτική της δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν μα οδηγεί πουθενά. Διότι εμεί, όπω ξέρετε, διαφωνούμε ριζικά και κάθετα και με την πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση και των ελληνικών κυβερνήσεων, έτσι όπω έχουν προχωρήσει τα πράγματα μέχρι σήμερα και φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο δρόμο, και με τι πολιτικέ επίση των κυπριακών κυβερνήσεων όσον αφορά τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα, το πώ θα χειρίζονται και πώ θα ε, σχεδιάζουν και τα προωθούν. Το θέμα όμω είναι ότι πρέπει να δούμε το εξή. Το σχέδιο Ανάν για παράδειγμα θα σήμαινε διχοτόμηση της Κύπρου. Στην ουσία ήταν διχοτομική λύση, δεν ήταν λύση. Θα έπρεπε να αποδεχτεί η Κυπριακή Δημοκρατία, θα έπρεπε να αποδεχτεί η Ελλάδα τέλος πάντων ω εγγυήτρια δύναμη που είναι ε, αυτό το σχέδιο. Σωστά νομίζω ο Κυπριακός λαός αποφάσισε όχι στο δημοψήφισμα και σωστά ενήργησε Άσχετα αν θα μπορούσαν να προβλεφθούν πολλά πράγματα, διότι φτάνουμε σε ένα σημείο ή φτάνουμε σε κάποια τετελεσμένα και δεν βλέπουμε όλη, όλη την προηγούμενη περίοδο. Και σου λέει ο άλλος, Ε, τώρα τι να κάνω εδώ είμαι. Μα σε παρακαλώ, δεν μπορεί να βάζει όμω εμένα ή να βάζει τον ελληνικό λαό ή τον κυπριακό λαό να τον εγκαλεί για κάτι που εσύ στην ουσία το δημιούργησε με την πολιτική σου, με του χειρισμού που έκανε, με τι επιλογέ που έκανε. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό. Γιατί και πάρα πολλοί εδώ στην Ελλάδα μα λένε, μα το κουκουέτι λέει τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι κάνανε οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι και μα φτάσαν εδώ. Μα ναι, όταν όμω το ΚΚΕ ε, πραγματικά να λέει και μέσα στη Βουλή και στα Συμβούλια των Πολιτικών Αρχηγών και στα κανάλια και σε δημόσιε τοποθετήσει και παντού και στου δρόμου του αγώνα ότι αυτή η πολιτική μα φέρνει με μαθηματική ακρίβεια σε λάθο δρόμο, σε αδιέξοδο, σε προβλήματα και θα τα πληρώσουμε. Ε, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάκοπα και να μιλήσει ότι είχε δίκιο το ΚΚΕ και έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, γιατί ακόμα και τώρα. Αυτό το ζήτημα Τίθετος εξής, ε τι να κάνουμε, μόνοι μας θα είμαστε, να φύγουμε από τον Άτο. Μα ναι, εμείς λέμε ότι αυτή η ζήμωση αυτού του αιτήματο να αποδεσμευτούμε από το βραχνά του ΝΑΤΟ και τέτοιων υπεριαλιστικών οργανισμών επικίνδυνων και τέτοιων σχεδιασμών θα ήταν για το συμφέρον της Ελλάδας, για όλο το συμφέρον των λαών όλης της περιοχής. Γιατί εμείς αυτή την υπόθεση τη λέμε και στην Τουρκία. Στη συνάντηση που είχαμε ναι. με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και με άλλα κόμματα πριν λίγο καιρό στη Σμύρνη, θέσαμε αυτό το ζήτημα τη εξόδου από τον ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι και ο τουρκικό λαό έχει συμφέρον. Και άλλοι λαοί της περιοχής έχουν συμφέρον. Αυτό το βλέπουμε σαν μια ζωντανή κίνηση λαϊκών κινημάτων όλων των λαών της περιοχής, των χωρών της περιοχής, έτσι ώστε να αποδεσμευτούν από αυτό το θανάσιμο εναγκαλισμό με τέτοιους οργανισμούς. Διότι δεν μας προστάτευσαν σε τίποτα. Έχες. Δεν μας προσφέρουν ασφάλεια και εγγύηση. Το ΝΑΤΟ ή τέτοιοι οργανισμοί. Άρα λοιπόν το να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να ισότιμε σχέσει κάθε είδους σχέσεις, πολιτικές, εμπορικές, οικονομικές κλπ. Με όλες τις χώρες του κόσμου και τις γειτονικές, στην Τουρκία, στα Βαλκάνια, από τη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής βεβαίω, και με τη Γερμανία βεβαίω, και με τη Ρωσία, και με την Κίνα, και με τη Γαλλία και να έχει σχέσεις ισότιμες σε θέματα που σε ενδιαφέρουν στηριζόμενα βεβαίως στους λαούς τους, στη φιλία τους, στην αλληλεγγύη τους και βέβαια αλλάζοντα και το συσχετισμό σε κάθε χώρα με κυβερνήσεις, με εξουσίες τέλος πάντων όπου εκεί οι λαοί πραγματικά να διαφεντεύουν και να είναι κόμματα να στηρίζουν που θα έχουν τέτοια πολιτική που θα καταχειρώνει ε, την ανεξαρτησία, την προώθηση, την ανάπτυξη, την, τις καλές και ισότιμες σχέσεις με όλα τα κράτη και με όλες τις χώρες και τους λαούς του κόσμου. Αυτό είναι το ζητούμενο τον 21ο αιώνα. Άρα δεν συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Σιμίτη ότι χάθηκε μετά το Ελσίνκι που εγώ έφερα, λέει, στην Ελλάδα η ευκαιρία να σύρουμε την Τουρκία αφού πρώτα λύσει τι διαφορέ των ζωνών σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φταίει ο Καραμαλή που δεν το ακολούθησε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι ο κύριο Σιμίτη ούτε αφελή είναι. Χώρια που έχει πολλά ράματα για τη γούνα του. Έλεγα πριν ότι είναι ο άνθρωπο ο οποίο έβαλε την υπογραφή του. Ο Σιμίτη ήταν αυτό μετά τα ίμια που είπε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Και όταν λέει ζωτικά συμφέροντα, δεν είναι την εξήγηση που δίνει ο ίδιο ότι δίθεν εννοούσε ζωτικά συμφέροντα, με την έννοια ευρεία άνθρωποι να διαπραγματευτούμε εδώ, να βρούμε, να έχουμε ειρήνη, φιλία, συνεργασία και να τα βρούμε σε ορισμένα ζητήματα που είναι απαραίτητα. Δεν εννοούσε αυτό διότι όταν λέει ζωτικά συμφέροντα η Τουρκία, διαστόματο Ερντογάν τώρα πριν διαστόματο του προηγούμενου, έλεγαν ότι εδώ βραχονισίδε είναι τουρκικέ. Νησιά. νησιά. είναι δικά μα. Το δόγμα τη Τουρκία mm. είναι η γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα, αν δείτε του χάρτε που δίνει, του έχετε δει βεβαίω, όπω τώρα πλέον του βλέπει και ο ελληνικό λαό, τι δείχνει, ουσιαστικά όλο το Αιγαίο, να μην πω το μισό, σχεδόν όλο το Αιγαίο το θεωρεί ότι είναι ε, λίμνη. τουρκική λίμνη. Τούρκικη θάλασσα και Τούρκοι ανήκουν στην κυριαρχία αυτή. Ζωτικά συμφέροντα ο κύριο Ερντογάν και η Τουρκία εννοεί ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη τη Λοζάνη. Δεν την αναγνωρίζει λέει. Ήταν. Έγινε παλιά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε είχε ιτηθεί η Τουρκία και υπόγραψε μια υπόδεινη συνθήκη. Κατά τη γνώμη του, και έδωσε δίθεν δικά τη εδάφη και πάει λέγοντα. Τώρα, τι εδάφη ήταν, τα νησιά τα ελληνικά ή ε, η υπόλοιπη ε, Ελλάδα που την είχε η ίδια κάτω από Τούρκη και Οθωμανική κατοχή, αυτό δεν, τον, δεν το εξετάζει φυσικά, διότι δεν είναι στην πολιτική του. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολλοί πρωθυπουργοί πρώην, όπως ο κύριος Σιμίτης, για το ποιους εγκαλούν. Διότι ε, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν πρωθυπουργό Έλληνα, διότι στο βασικό ζήτημα, άσχετα με την επιμέρους ικανότητα ή την ευφυΐα του καθενός ή το σχεδιασμό που έχει και την καλή πρόθεση που έχει mm. να υπερασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα του, του ελληνικού λαού. Αλλά εδώ δεν έχεις προθέσεις, εδώ έχεις πρακτικές. Εδώ έχει στρατηγικέ, έχει τι επιλέγει να κάνει, με ποιου θα πα και ποιου θα αφήσει. Άρα η πολιτική σου καθορίζεται από ένα γενικότερο σύμπλαγμα που λέγεται οικονομικό-κοινωνικό σύστημα, διεθνεί συμμαχίε, τι οποίε τι αποδέχονται όλοι και οδηγούν από το κακό στο χειρότερο την πατρίδα μα, τον ελληνικό λαό. Θέλω να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ω εξή. Ανησυχείτε, θεωρείτε ότι εδώ χρειάζεται εξαιρετική προσοχή. Σα δώσω ένα εικονικό παράδειγμα. Ορθώ είπατε εσεί. Η συμφωνία μπορεί να είναι παράνομη, γιατί την Τουρκία παράγει όμω πολιτικά αποτελέσματα. Ακόμη και αν καταρρεύσει. Ο Σαράτ θα πει η Τουρκία, εντάξει, εσεί δεν το εφαρμόζετε, θα εφαρμόσω εγώ αυτό το χάρτη. Ερώτημα. Υποθετικό σενάριο. Βγαίνει ένα ληφτικό σκάφο από τη Σιτή Ανατολικά, στα 8 ναυτικά μίλια, μέχρι 6 μα λέει η Τουρκία, μετά κάτω μπέλι, και λέει η Τουρκία, συλλαμβάνω του ψαράδε, διότι είναι εντό τουρκική ΑΟΣ με βάση κύριε το χάρτη που έχω δημοσιοποιήσει. Γι' αυτό ρωτώ, σα ανησυχεί θέλει προσοχή, και απαντήστε επιτέλου στου πολίτε με τη δική σα άποψη, γιατί δεν πάτε στα συμβούλια γύρω από τα ζητήματα εξωτερικών άμυνα. Θα περίμενε κανεί το Κουκουέι να πάει και να χτυπήσει το χέρι πάνω στραπέζι για να πει αυτά που συζητάτε είναι κοροϊδία για τον ελληνικό λαό. Ναι, διαφορετικά θέματα βέβαια. Διαφορετικά, αλλά... Κοιτάξτε να δείτε. Ε, καταρχήν, α μην μπούμε σε μια σεναριολογία. Όχι, το, αυτή το έφερα ω παράδειγμα με την που περίοδο. Εσεί το είπατε αυτό. Εγώ ούτε το αποδέχομαι, ούτε λέω ακριβώ τι. Το ζήτημα είναι ότι θα υπάρ, πρέπει να υπάρχει βεβαίω ψυχαρμία, ναι. αλλά θα πρέπει να υπάρχει και στεναρή απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση θίγει κυριαρχικά δικαιώματα Τη χώρα, του λαού μα. Ε, φυσικά θέλει προσοχή. Διότι ε, οποιαδήποτε στιγμή, με αυτό που λέμε ατύχημα εντό εισαγωγικών, μπορεί να συμβεί ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά εδώ την πληρώνουν στην ουσία Έλληνε στρατιώτε. Θα την πληρώσουν, πληρώσουν λαοί. Δεν θα την πληρώσει ε, κάποιο Ερντογάν ή κάποιο κύριο Μητσοτάκη εδώ στην, ε, στην Ελλάδα. Άρα, αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε. Ε, ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο. Εμεί συμμετέχουμε σε όλε τι διαδικασίε και τι κοινοβουλευτικέ. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, λέμε τη γνώμη μα ανοιχτά στο κοινοβούλιο. Συμμετέχουμε σε όλες τι επιτροπές του κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα και εξωτερική πολιτική και άμυνα κλπ. Και συμμετέχουμε και κάνουμε συναντήσει με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων ε, διμερείς όταν χρειάζεται για ενημέρωση. Συμμετέχουμε στα συμβούλια των πολιτικών αρχηγών όταν γίνονται για κάποιο ε, λόγο ε, συγκεκριμένο και τοποθετούμαστε με τη θέση μας άσχετα αν διαφωνούμε, αλλά εκθέτουμε την απόψή μας και μέσα εκεί και έξω σε συνέχεια στον ελληνικό λαό. Αυτό κάνουμε. Στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτική δεν συμμετέχουμε μόνο, που είναι όργανο κρατικό κυβερνητικό, το οποίο δεν χαράζει στην ουσία πολιτική. Έχει εκφρασμένη στρατηγική, ό,τι πει το ΝΑΤΟ, ό,τι πουν οι σύμμαχοι, ό,τι πει η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία που συμπαρατάσσεται κυρίω με αυτού και από εκεί και πέρα τίποτα. Ενημερωνόμαστε όμω, διότι είναι υποχρεωμένο ο Υπουργό ε, Άμυνα, ο Υπουργό Εξωτερικών και λοιπά να ενημερώσει ε, τον υπεύθυνο εκ μέρου του κόμματο για αυτά τα ζητήματα, για οτιδήποτε συμβαίνει. Απλά δεν συμμετέχουμε, διότι δεν θέλουμε να καταγραφόμαστε ω συναποφασίζοντε για πράγματα που αποφασίζουν άλλοι κόντρα στα πραγματικά λαϊκά ελληνικά συμφέροντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλάζω σελίδα. Θέλω να μου πείτε πώ σχολιάζει ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και έχω δει ότι οι ανακοινώσει του κόμματο σε αυτό το ζήτημα είναι απόλυτε. Αυτή την τελευταία εκδοχή στο πώς αντιμετωπίζονται πορείες, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις υπό το γενικό πρίσμα νόμος και τάξη και να τελειώνουμε με την ανομία και τα άβατα καταλήψεων, εξαρχείων κτλ. Αλλά κάποια στιγμή αυτά φτάσανε εντός των πανεπιστημίων και όχι μόνο. Έχω δει και καταγγελίες του ΚΚΕ για παρακολουθήσεις συνδικαλιστών, ακόμη και μέσα πορείες. Θεωρείτε ότι είχε αλλάξει κάτι εδώ κλίμα. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι συνέχεια τη προηγούμενη πολιτική. Η κρατική καταστολή είναι καταδικαστέα πάντα. Είτε γίνεται με πιο ήπιου τρόπου, είτε γίνεται σε ορισμένε φάσει με πιο βάρβαρου τρόπου και πιο ομά, είτε γίνεται ε, σε 10 διαδηλώσει, είτε γίνεται στι 80 διαδηλώσει που γίνονται και υπάρχει αυτό. Γιατί σα τα λέω αυτά, διότι οι διαφορέ είναι τέτοιε, α πούμε, σε ποσότητα. Α πούμε, η προηγούμενη κυβέρνηση, για παράδειγμα, μπορεί να χτύπησε λιγότερε διαδηλώσει από αυτέ που χτυπάει μέχρι τώρα, τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση και γίνονται συγκρούσει. Αλλά αυτό έχει να κάνει και μετά, κυρίω με την πολιτική που υλοποιείται. Γιατί ξέρετε, όταν υλοποιήσει μια αντιλαϊκή πολιτική, ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο, και αυτό το μπαράζ. Των συνεχών τέτοιων αντιλαϊκών νομοθετημάτων γίνεται ε, εν οφθαλμού από τον Ιούλιο που έγινε κυβέρνηση. Για παράδειγμα, να συζητάμε τώρα για τη σημερινή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τώρα, μέσα σε τρει μήνε κάθε εβδομάδα, έχει και ένα-δύο νομοσχέδια τα οποία θίγουν ζωτικά εργατικά, λαϊκά ε, συμφέροντα όλων των τμήματων του λαού και των μισθωτών και των υπαλλήλων και των ε, ε, αγροτών και των επαγγελματοβιοτεχνών, των αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων όλων των κλάδων, την νεολαία στα ζητήματα της παιδείας και πάει λέγοντας, τότε έχεις και συγκρούσεις, διότι το, το δόγμα νόμος και τάξη, κρατική καταστολή, πάει μαζί με την υλοποίηση αντιλαϊκής πολιτικής. Για να περάσουν τα μέτρα αυτά χωρίς πολλές αντιδράσεις, γι' αυτό χτυπάνε και τις διαδηλώσεις. Γι' αυτό και παίρνουν και μέτρα όπως είναι ο νέος νόμος, που ουσιαστικά περιορίζει μέχρι και καταργεί το δικαίωμα της απεργία. Κάτι που υπήρχε και πριν βέβαια. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, ξέρετε, δεν έχει γίνει σχεδόν καμία απεργία που να μην έχει βγει από τα δικαστήρια, από τι προσφυγέ που κάνει η ή άλλη, παράνομη και καταχρηστική. Και παρόλα αυτά γίνεται απεργία. Παρότι θεωρείται παράνομη και κατακριστική, οι εργαζόμενοι απεργούν. Άρα δεν υλοποιούνταν ο νόμο ο προηγούμενο. Απλώ τον θέλει να γίνει πιο σκληρό τώρα ο νόμο, να βάλει και του ίδιου του εργαζόμενου αυτό το τρυπάκι, γιατί έτσι καταργεί την απεργία. Ότι έλα εδώ, κάνε με ένα like, απεργία 24 ώρες ή όχι like, λοιπόν στο διαδίκτυο, επειδή είμαστε και σύγχρονοι και μοντέρνοι. Άρα λοιπόν χωρί συνέλευση να οργανώνει μια απεργία ή να μην οργανώνεται η απεργία. Γιατί έχει πάρα πολλά like να κάνει ο ίδιο ο εργοδότη και οι προϊστάμενοι των τμήματων, όπω καταλαβαίνετε σε αυτά στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που πάνε να ετοιμάσουν. Άρα λοιπόν σα λέω ότι είναι πολύ το πλέγμα, μεγάλο ανοίγει αυτή η ιστορία, αλλά έχει να κάνει με το τι πολιτική υλοποιώ. Θέλω σιωπή νεκροταφείου και διαδηλώσει από το πεζοδρόμιο μόνο και μόνο για να μπορέσω να περάσω την αντιλαϊκή μου πολιτική πιο εύκολα. Αυτή είναι η ουσία. Ε, κύριε Γενικέ, αισθάνεστε δηλαδή ότι έχει αυτή την ουσία και είναι απλά μόνο αυτό ή έχει αναβαθμιστεί και ποιοτικά. Θέλω να πω, εδώ υπάρχουν καταγγελίες που έχουν δει το φως δημοσιοτές με μηχανισμούς παρακολούθησης πάνω σε οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα εν διαδηλωτών ή μεταχόντων. Θα μου πείτε, γινόντουσαν διαχρονικά αυτά. Μήπω τα βλέπετε εμείς πιο ποιος... Εμεί ναι. το έχουμε υποστεί μάλιστα. εδώ είναι και, και κάποια χρόνια και σαν κόμμα. κόμμα. Ναι, βεβαίω. Και σαν κόμμα Έχει με παρακολουθήσει. Με εσείς. Παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο τη έδρα τη Κεντρική Επιτροπή. Εδώ και χρόνια. Είναι κάπου 4-5 χρόνια η ιστορία αυτή Α και μάλιστα. Έχετε βγάλει. Όχι, διότι δεν προχωρούν στις ενέργειες. Έχουμε κάνει καταγγελίες, πρόσφατα δημοσιεύματα έγιναν και παρεμβάσεις δεν έχουν γίνει απαραίτητε ενέργειε παρότι μα είπαν ότι θα γίνει και άρση απορρίτου ε, τηλεφωνικών επικοινωνιών για να ελέγξουν. Ε, τα, αυτό το πόρισμα που είχε βγάλει το πρώτο ΙΑΔΑΕ που μιλούσε για κάποια τηλέφωνα και σταθερά και άλλα που βρήκαν δεν ελέγχθηκαν. Και κανεί δεν απαντάει γιατί δεν ελέγχθηκαν. Λένε γενικά δεν βρήκαμε κάτι συγκεκριμένο. Ενώ είναι ψέμα. Και είναι φανερό ψέμα αυτό. Το λένε και οι ίδιοι μέσα, οι οποίοι έχουν διαφωνίε σε όλε αυτές σε αυτέ τι αρχέ υποτίθεται τι ανεξάρτητε, αλλά και μέσα στην κυβέρνηση. Έχουμε και εμεί τι πληροφορίε μα, μιλάμε με ανθρώπου και ξέρουμε τι γίνεται πολύ περισσότερο και σε αυτό ε, τον ανεπτυγμένο τε, τεχνολογικά ε, τομέα των παρακολουθήσεων. Άρα ισχύουν όλα αυτά και βεβαίω η τεχνολογία προχωρά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει η τεχνολογία να τίθεται στην υπηρεσία συμφερόντων αντιλαϊκών, συμφερόντων ομίλων, συμφερόντων που υπηρετούν άλλους σκοπούς και όχι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Η τεχνολογία, λέμε εμείς, σε μια κοινωνία την οποία την οραματιζόμαστε και την παλεύουμε, σε μια τέτοια οικονομία θα πρέπει να μπαίνει στην υπηρεσία της ευημερία των εργαζομένων, της ανάπτυξης της ελευθερίας τους, της συμμετοχής τους, στα κοινά και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Βάζουν την τεχνολογία και τις νέες δυνατότητες που προσφέρει στο να χαφιεδίζουν τους εργαζόμενους, να φακελώνουν τους εργαζόμενους, να παρακολουθούν πολιτικά κόμματα, κοινωνικές ομάδες, πάλι για το συμφέρον των λίγων. Είπατε από τα Χανιά, απευθυνόμενος στον κόσμο της υγείας, σφορής υγείας, ότι είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά σηκώνουν ένα φορτίο, σε μια περίοδο που η υγεία γονατίζει, μιλάω για τη δημόσια υγεία. Αναρωτιέμαι κύριε Γενικέ, εσείς θεωρείτε ότι ήταν τυχαίος ο τρόπος επιλογής των νέων διοικήσεων των νοσοκομείων από τη Νέα Δημοκρατία και πέρα από το θόρυβο, αν θέλετε, μέχρι και σημείο κουτσομπολιού για τις ηλικίε κάποιων εξ αυτών ή τα κριτήρια. Θεωρείτε ότι ήταν έτσι απλό ή είχε πολιτικό βάθος του πώς αντιλαμβάνει τη δημόσια υγεία και αυτή η τα κριτηρια θεωρειτε οτι ηταν ετσι απλο η ειχε πολιτικο βαθος του πως αντιλαμβανεται τη δημοσια υγεια και αυτη η κυβερνηση Νομίζω είναι συνδυασμένα τα ζητήματα. Η κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιε ευθύνε και για αυτόν τον τομέα. Θέλει να υλοποιήσει μια πολιτική η οποία είναι απαράδεκτη, θίγει και του υγειονομικού και του γιατρού και του νοσηλευτέ, του εργαζόμενου στα δημόσια νοσοκομεία ή γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη υγεία, αλλά θίγει και τον ίδιο τον ασθενή, του ανθρώπου που πάνε για να γιατρευτούν στα νοσοκομεία ή στις δημόσιες δομές. Και από αυτή τη σκοπιά θέλει να έχει δικούς της εκλεκτούς, άσχετα αν είναι ικανοί, άσχετα αν έχουν όλα τα προσόντα, άσχετα τι είναι, αρκεί να είναι ενεργούμενα του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης. Αυτή είναι η στρατηγική, δυστυχώς, αυτή είναι η πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν οι επιλογές εκεί στοχεύουν. Και το κύριο ζήτημα, αυτό που είπα και χτε mm. στη συνάντηση στα Χανιά με του υγειονομικού, είναι ότι ε, δεν πρέπει να του αποσχολεί κυρίω αν είναι ένα υπουργό, ένα γενικό γραμματέα υπουργείου, ένα διοικητή νοσοκομείου, ε, μόνο ε, ικανό ή αν θέλετε ακόμα και τίμιο. Γιατί και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν. Δεν είναι όλοι χαλασμένοι ή διεφθαρμένοι ή δεν ξέρω τι, ούτε είναι όλοι ανίκανοι. Υπάρχουν και ανίκανοι, υπάρχουν και ικανοί. Αλλά ακόμα και αυτοί που είναι σε τέτοιες θέσεις, με ικανότητες, με δυνατότητες κλπ. και εντυμότητα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπέρα, διότι είναι δέσμοι των αντιφάσεων και των αδιεξόδων που υπηρετούν οι κεντρικές στρατηγικές. Όταν έχεις ένα προϋπολογισμό που σου λέει ότι πρέπει να μειώσω τον τομέα της υγείας σε χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει αυτόματα λιγότερο προσωπικό σε ιατρικό προσωπικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, ε, λιγότεροι ε, μηχανήματα απαραίτητα να έχουν, λιγότερες κλινικές να λειτουργούν, διάλυση της πρωτοβάθμιας υγείας και πάει λέγοντας. Σημαίνει απαξίωση. Όταν έχεις ε, τέτοιες πολιτικές που σταδιακά οδηγούν στο να λέει ο άλλος να ψάχνω τον ιδιώτη να πάω, διότι ο, ο δημόσιος φορέας, ενώ έχω ε, ένα, μια βαριά αρρώστια και χρειάζεται οι εξετάσεις μου να γίνουν άμεσα, μέσα το πολύ στον επόμενο μήνα, του λέει ο γιατρός, και εσύ τον βάζεις μετά από ένα χρόνο, μετά από δέκα μήνες για να πάει για εξέταση, που έπρεπε να είναι στοιχείο μια συνολικής Κρατική πρόληψη αυτό το ζήτημα και όχι όταν συμβαίνει το κακό ή η αρρώστια στον κάθε άνθρωπο. Όταν βλέπει λοιπόν τον ασθενή ω πελάτη, όπω τον βλέπει και το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο στον τομέα τη υγεία και σε άλλου τομεί, τότε οδηγεί σε αδιέξοδο. Τότε, τότε όσο και έντιμο να είσαι, όσο και ικανό να είσαι, θα πα να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και θα σε φέρει αντικειμενικά πίσω και θα σε φέρει σε σύγκρουση και με τους γιατρούς και τους υγειονομικού, οι οποίοι οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και, μετά τους λες και από πάνω και αξιολόγηση. Του <χι> Τους λες και αξιολόγηση και τους έλεγα, του ρωτούσα πώς να αξιολογήσεις μια νοσηλεύτρια, η οποία μας λέγανε στο νοσοκομείο των Χανίων, αλλά το ίδιο ισχύει και στο Εράγγλιο και σε άλλες. Έχει μια νοσηλεύτρια κάθε βράδυ στη βάρδια της περίπου 40 ασθενείς. Και μάλιστα τους περισσότερους βαριά. Πώς θα την αξιολογήσεις αυτή την νοσηλεύτρια, αυτό τον νοσηλευτή, με ποια κριτήρια όταν έχει 40, όταν πρέπει το πολύ πολύ να έχει 10 και 10 θεωρούνται πολύ Πολλά. σε μια βάρδια να μπορεί να έχει ιδιαίτερα, μόνο είναι βαριά περιστατικά, να περιθάλψει, να, του ε, τους φροντίσει κλπ. Πώς θα ε, αξιολογήσει αξιολογήσεις ένα γιατρό, ας πούμε, ο οποίος, ή ένα νοσηλευτή, ο οποίος μαζί με όλα αυτά που πρέπει να κάνει για να σώσει ανθρώπινες ζωές στο νοσοκομείο και στη βάρδια του, δουλεύει ακατάπαυστα με καταπώνηση σωματική, πνευματική, ψυχική και έχει την άλλη μέρα να πάει να πληρώσει το φόρο, να πάει να πληρώσει τον έμφυα, να δει το παιδί του τι έγινε με το φροντιστήριο, αν πήγε καλά γιατί δίνει εξετάσεις, τι έγινε ο πατέρας ή η μάνα που τον έχει κατάκητο στο σπίτι και πρέπει να δει τι θα τον κάνει και πάει λέγοντας. Και το μυαλό του είναι σε χίλιες δύο κατευθύνσει. Με άγχο και λιπακέχει Και έχει τον στο χέρι και χειρουργεί ασθενή. Ε, ξέρετε, οι στατιστικέ πια δεν μιλάνε για ασθενεί, μιλούν για κρεβάτια, είναι και αυτό σημειολογικό. Ε, 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 ε. Κύριε Γενικέ, στο χρόνο που μα απομένει, θα ήθελα ένα σχόλιο. Εσείς Εσεί τι λέτε για την ιστορία των κόκκινων δανείων, και ιδίω με την πρώτη κατοικία. Ενδιαφέρει χιλιάδε ανθρώπου. Ήδη θίξατε έμφυα φορολογία το ένα το άλλο. Εδώ τι λέτε. Και δυστυχώ θα συνεχιστεί το πρόβλημα με τους πληστηριασμούς. Εμείς θέλω να πω ότι είμαστε μπροστά σε όλους τους αγώνες. Δεν υπάρχει ε, εργαζόμενος ή μικροεπιχειρηματίας, αυτοαπασχολούμενος, επαγγελματίας ε, που να έχει βγει σε πληστηριασμό η πρώτη κατοικία του ή το μαγαζί του και λοιπά και να μην βρισκόμαστε μπροστά σε αυτούς τους αγώνες. Και έχουμε καταφέρει και πράγματα. Δηλαδή το πάμε, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, φορείς, εμείς ως κόμμα, βρισκόμαστε εκεί ακριβώς για να υπερασπίσουμε την πρώτη κατοικία. Δεν είναι, δεν μιλάμε τώρα για, για, ποσά ή για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι έχουν. Είναι άνθρωποι με καματιάριδες, είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία. Υπάρχουν τεράστιε τεράστιες ευθύνε στο ίδιο το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Το πώ οδήγησε πριν την κρίση με τις διαφημίσεις των μεγάλων δανείων, των στεγαστικών, των έτσι, αλλιώς, ξέρουμε, των αλλιώ, των καταναλωτικών και των τραπεζών και του στάσαν σε αυτό το απαράδεκτο Λες. σημείο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει προστασία και όχι μόνο προστασία, θα πρέπει και διάφορες ρυθμίσεις ακόμα να γίνουν που έχουν να κάνουν με χρέη που έχουν, πώς θα τα πληρώσουν, με, φόρου, με φόρους, με χρέη στην εφορία εννοώ και λοιπά και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου η οποία και με την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα, η οποία δεν γίνεται δεκτή από τα άλλα κόμματα. Τόσο απλά. Αλήθεια, στρατηγικού κακοπληρωτέ δεν μπορεί να του βρει, πιστεύετε, το ελληνικό κράτο. Ε, πώ δεν μπορεί να μπορεί. του βρει, μπορεί. βεβαίω. Μπορεί. Παίζουμε με τι λέξει. Σήμερα στρατηγική. έχει όλε τι δυνατότητε να το βρει και να το ελέγξει. Και του ξέρουν. Κύριε Γενικέ, μια και είμαστε στην Κρήτη, δεν θα σα άνοιξω όλη την ατζέντα. Δύο ζητήματα. Είναι ο περίφημο βόρειο οδικό άξονα. Το γευτήκατε πάλι ερχόμενο στο Ηράκλειο. Πάμε από αναβολή σε αναβολή από άλλο τύπο σε άλλο τύπο, τέσσερι εργολαβίε, μία εργολαβία. Η ουσία είναι ότι στον κριτικό μένει ότι πια πάμε σε έξι δεκαετίε με ένα παράδεκτο δικό δίκτυο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ζήτημα, για να απαντήσετε συνολικά, ξέρετε ότι φέτο μία από τι βασικέ πηγέ εισοδήματο, η έλαιοπαραγωγή, έχει συντριβεί. Βασική αιτία ο δάκο, όχι μόνο ο δάκο. Τι λέτε εσεί για αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι σα έχω ακούσει. Δεν φταίει για όλα η κλιματική αλλαγή. Πώ τοποθετήσετε. Καταρχήν για το βόρειο δικό άξονα τη Κρήτη είναι οξυγόνο ζωή, θα είναι. Είναι απαραίτητο να γίνει. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και είναι απαράδεκτη. Με διόδια. Και βεβαίω κανένα διόδιο. Και μάλιστα η όλη ιστορία που μου είπατε πριν, πως το λέγαν, πώ θα τα κάνουν. Τέσσερι εργολαβίε, μία, μία κλπ. Ήταν πάλι για το ποιο εργολάβο και ποιοι εργολάβοι θα έχουν την κερδοφορία και ποιοι θα πάρουν το έργο. Αυτή ήταν η ιστορία εκ μέρου των κυβερνήσεων κατά την άποψή μας. Και βεβαίως και με τις δύο περιπτώσεις, είτε ε, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή από άλλο αυτοκινητόδρομο για να γίνει ή να ξεκινήσει ε, ο βόρειος οδικός άξονας, είτε ε, τέλος πάντων να, να μπουν άμεσα τώρα διόδια εδώ που υπάρχει ας πούμε, και να χρηματοδοτείται έτσι όπως το έχουν κάνει ε, και αλλού, η ουσία είναι η ίδια. Πάλι η τσέπη του εργαζόμενου, του κριτικού που θα θέλει να εξυπηρετείται και Αυτό είναι το ζήτημα. Διόδια δεν πρέπει να υπάρχουν, οι δρόμοι πρέπει να είναι δημόσιοι, πρέπει να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, πρέπει να λύνεται από τον προπολογισμό του κράτου. Ο ο, ο, ο εθνικό δρόμο είναι δρόμο του κράτου, του ελληνικού. Είναι δρόμο για τον ελληνικό λαό, δεν είναι δρόμο ούτε για του μεγαλοεργολάβου, ούτε για τι εταιρείε, ούτε για τα διάφορα τσιράκια και του εγκάθετου που ναι, βάζουν λέει, εκεί για ναι να παίρνουν τι μίζε του. Μπορούν, να βρουν. Τώρα μην αρχίσουμε και, ε, και λέμε ποιου φορολογούν, ποιου φοροαπαλλάσσουν. Διότι οι εφοπλιστέ, ε, βιομηχανικό κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο και λοιπά, του λίγου αυτή τη χώρα, του φοροαπαλλάσσουν συνεχώ. Ξέρετε ότι φορολογικά βάρη και χωρί να μετράμε τα, τα, διόδια και όλα αυτά που λέγαμε πριν, πληρώνει κατά 93% ο ελληνικό λαό, οι μισθωτοί δηλαδή, οι εργάτε, οι υπάλληλοι, οι αγρότε, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίε, οι, οι επιστήμονε και το 7% πληρώνει μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Και μάλιστα αυτό του φοροαπαλλάσσουν πάλι. Τώρα πρόσφατα πέρασε με το φορολογικό νομοσχέδιο ο νόμο που του κόβουν και άλλα και πάει λιγότερο αυτό που πρέπει να δώσουν ενώ αυτοί δεν ξέρουν και τι έχουν. Άρα μην μιλάμε που θα βρεθούν χρήματα. Για να μην σα πω για τον Άτο που λέγαμε πριν 4 δι ευρώ, 4 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Για να μας λέει ο Τραμπ, τι ωραία συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση έλεγε πριν στον Τζίπρα, τώρα το είπε στο Μητσοτάκη, συγχαρητήρια που είστε μια από τις δύο-τρεις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ, μέλη του ΝΑΤΟ που τηρείται τον προπολογισμό. Για τι ανάγκε του ΝΑΤΟ, για τι δαπάνε του ΝΑΤΟ, για του εξοπλισμού του ΝΑΤΟ. Που καμιά σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα, τα αμυντικά τη Ελλάδα και των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Α μην τα πάμε αυτά που είναι τα χρήματα και που πάνε τα χρήματα. Δεύτερο ζήτημα. Για τους ελαιοπαραγωγού και γενικότερα για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία που ξαναλέω, το έχω πει εδώ από την εκπομπή σα άλλη φορά, είναι τεράστιος πλούτος για την πατρίδα μας και για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Η αγροτική, η κτηνοτροφική παραγωγή, γιατί έχουμε και κλιματολογικέ συνθήκες και έδαφο. Έχουμε τα πάντα εδώ στην Ελλάδα που μπορούμε να παράγουμε και δυστυχώ μειώνεται αυτή η παραγωγή διότι δεν ενισχύονται οι αγρότε. Σήμερα ο αγρότη και η ελοκαλλιέργεια, για παράδειγμα, δεν μπορεί να βγάλει το κόστο τη παραγωγή εκτό από τι τιμέ που είναι απαράδεκτε. Και βεβαίω δεν μπορεί ο κάθε αγρότη, ο κάθε ελαιοπαραγωγό, αλλά και ο κτηνοτρόφο, όλοι οι τομεί να ζήσουν τι οικογένειέ του. Όχι μόνο να αναπαράγουν. Και βέβαια έχει και όλα αυτά ε, τα κακά φαινόμενα που λένε λε και ξαφνικά τώρα μα προέκυψαν. Πάντα υπάρχουν σε όλη την ιστορική διαδρομή και σε όλε τι κοινωνίε και εδώ. Ο δάκο. Αλλά το πρόβλημα του δάκου είναι ότι δεν γίνεται η δακοκτονία. Όταν, α πούμε, για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, το θυμάμαι. Το 2010 ήταν περίπου 12 και κάτι εκατομμύρια ευρώ, ευρώ η δακοκτονία για να γίνουν οι ψεκασμοί και όλα αυτά που χρειαζόντουσαν. Το περσινό χρόνο ήταν 7, κάτι, 7,8 νομίζω εκατομμύρια ευρώ μειωμένο. Και όσο πάει, είναι μειούμενο. Όταν έπρεπε να γίνουν πάρα πολλοί ψεκασμοί και έγιναν ούτε η μισή εδώ στην Κρήτη, πώ να μην εμφανιστεί ο δάκος πώ να μην έχει πρόβλημα το λάδι και τα οξέα του και πάει λέγοντα και πώ να μην μετακυλείται αυτό το πρόβλημα στον ελαιοπαραγωγό. Και χωρί να υπάρχει αποζημίωση από εκεί και πέρα, χωρί όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα είναι μεγάλα προβλήματα. Θεωρώ πάλι ότι είναι το ίδιο το πλέγμα των προβλημάτων, των αδιεξόδων και τη αντιφατική πολιτική με την οποία πορεύονται αυτές οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και οι τωρινοί και οι προηγούμενες και γι' αυτό δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Κύριε Γενικέ, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα που νομίζω ότι πια θα αρχίσει να γίνεται ένας πυρήνας κεντρικής πολιτικής συζήτησης. Τι εννοώ. Είμαστε ένα βήμα από τον Brexit πια και τυπικά. Ο Βρετανικός λαός απεφάνθη όπως απεφάνθη. Έδωσε όμως ψήφο εμπιστοσύνη στα λαϊκά στρώματα, τα εργατικά στρώματα, σε μια υπερσυντηρητική κυβέρνηση. Η οποία έχει υποσχεθεί λιτότητα. Δεν σα λέω ότι ο κύριο Κόρμπιν ήταν κάτι επαναστατικό, αλλά πάντω δεν υπέσχετο λιτότητα για του πολλού. Και μιλάμε για μια χώρα που έχει υποστεί φατσερισμό. Λέει κάτι αυτό σε σχέση με τη συζήτηση που εσεί ανοίγετε κατά καιρού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδέσμευσή τη. Όριστε, μια χώρα αποδεσμεύεται και πάει σε μια ακραία υπερσυντηρητική λύση για αυτή την αποδέσμευση. Καταρχήν η συντηρητικοποίηση και η αντιδραστικοποίηση που παρετηρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σε όλη την Ευρώπη σχεδόν σήμερα, έχει να κάνει με την πολιτική των μέχρι σήμερα όλων των κυβερνήσεων των Ευρωπαϊκών και βεβαίως έχει να κάνει με μια απογοήτευση, με μια οργή του κόσμου, χωρίς να υπάρχει όμως και ένα υπόβαθρο διαφορετικό, ώστε να δουν εναλλακτικέ λύσεις. Διότι στην Ευρώπη δυστυχώς, παρουσιάστηκε ως εναλλακτική, προοδευτική, δημοκρατική λύση ως αντίπαλος στη συντήρηση και την αντίδραση η σοσιαλδημοκρατία ή κάποια κόμματα όπως, ήταν του κυρίου, όπως είναι του κύριου Κόρμπιν ε, στην Μεγάλη Βρετανία οι οποίοι μόνο στα λόγια μιλάνε για πρόοδο, μιλάνε για λαϊκά συμφέροντα και στην πραγματικότητα υλοποιούν και στη στρατηγική τους, αλλά και στην τακτική τους, την καθημερινή και στην καθημερινότητα των πολιτών, πολιτικές όπως και τα υπόλοιπα συντηρητικά και αντιδραστικά κόμματα. Υπερασπιζόμενοι αυτές οι πολιτικές. Αυτό είναι η ουσία. Και αυτό απογοητεύει διπλά, δημιουργεί νέες αυταπάτες και οδηγεί λαϊκές μάζες χωρίς πολιτικό, ιδεολογικό υπόβαθρο και χωρίς πείρα συμμετοχή σε αγώνες, ταξικούς, σε πάλι κοινωνική, ώστε να βλέπουν και τις πραγματικές διαφορές και τις αντιθέσεις, τους οδηγεί σε τέτοια σχήματα. Αυτό είναι η εξήγηση που μπορώ να δώσω εγώ και επαληθεύεται δυστυχώς από την όλη πρακτική και στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε και που ακόμα δυστυχώς περνάμε. Το ζήτημα είναι πρέπει να πάμε σε άλλη λογική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαράζεται από αντιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη των λαών είναι άλλο πράγμα. Σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις που θα είναι εκεί θα είναι όργανα του λαού τους, όργανα των λαϊκών συμφερόντων και όχι όργανα κυβερνήσεις, όργανα όπως είναι σήμερα όλες, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε νεοφιλελεύθερες, είτε πιο ακροδεξιές σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όργανα των μονοπωλίων, των ομίλων, των λίγων. Δηλαδή οικονομικών μεγάλων συμφερόντων ενάντια στους λαούς τους και να παίρνουν πολιτικές που θίγουν τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν μια τέτοια Ευρώπη όπου θα πρετανεύουν αυτές οι λογικές, όπου θα υπάρχει νέα κοινωνική οργάνωση, νέα οικονομική οργάνωση για την ευημερία των πολιτών, των εργαζομένων, των λαών, τότε μπορεί και να παλέψει μαζί και σε συνεργασία και με σχήματα τέτοια. Ευρωπαϊκή Ένωση όμω, έτσι όπω είναι συνδεδεμένη, γι' αυτό βλέπετε να δημιουργούνται άξονε, αντιάξονες, συγκρούσει. Άλλοι να λένε για βάθεμα τη ενοποίησης τη Ευρώπη, ε, αποφεύγοντα κάποιε και βγάζοντα έξω κάποιε άλλε, ε, με πιο, ένα πιο στενό πυρήνα δηλαδή. Και άλλοι λένε ότι όχι, να μην ενοποιηθούμε, να κάνει κάθε χώρα ό,τι θέλει, να γίνει πιο χαλαρό ακόμα το σχήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που οδηγεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η λογική η δική μα, ναι. αυτό που λέμε χρόνια τώρα, από τότε που ξεκίνησε η ιστορία και από το μεγάλο λάθο που έγινε σε συνέχεια το 1992 με την υπογραφή τη συνθήκη του Μάστριχ που από ΕΟΚ έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνέχεια με την ΟΝΕ, δυστυχώ προ το παρόν συνεχίζεται από όλε τι ελληνικέ κυβερνήσει. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά κατά την άποψή μα, γιατί αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν εκεί είναι ταξικά ταγμένοι. Το θέμα είναι ο ελληνικό λαό να δει όλα αυτά και να δρομολογήσει μια αποδέσμευση από αυτή την ένωση, τη μονοπωλιακή ένωση, την ευρωπαϊκή και το άνοιγμα του δρόμου για πραγματικά μια Ευρώπη των λαών. Όπου θα είναι πάλι η εργατική τάξη, ο λαό στην εξουσία. Και όχι τα αντίπαλα, τα αντίπαλα από αυτού συμφέροντα. Κύριε Γενική, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία σήμερα. Αλήθεια, στη σκέψη του Δημήτρη Κουτσούμπα περνά ότι αλλάζει η ίδια η κοινωνία παγκόσμια, δηλαδή η οικονομική παγκοσμιοποίηση, με αυτό κλείνω, αυτό είναι ο επίλογος, έχει φάει τα ψωμιά της πια. Εδώ πάμε τώρα σε μοντέλα ρομπότ, κοινωνίες παντού σε παράκρουση για το χρέο, δείτε τι γίνεται, Λατινική, Νότια Αμερική μέχρι και πραξικοπήματα, Αναδυόμενε αγορέ όπω η Κίνα, το είπατε, με εσωτερικέ σας προβληματίζει το τι τύπος κοινωνίας που απευθύνει στους ανθρώπους σιγά σιγά συναρμόνεται. Βεβαίως μας προβληματίζει, άλλωστε τα πανταρεί, τίποτα δεν μένουν στατικά. Και η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας, η αύξηση της παραγωγής, εκεί θα οδηγούν σε νέα ζητήματα, όμως το βασικό θα εξακολουθεί να παραμένει. Δηλαδή ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η παραγωγή αναπτύσσεται σε τόσα σπουδαία και μεγάλα επίπεδα, με τεράστια επιτεύγματα, γίνεται κοινωνικοποιημένη. Άρα λοιπόν προβάλλει από όλα τα παράθυρα της ιστορίας και του μέλλοντος, αυτό που λέμε εμείς, η πρόταση για νέα κοινωνική οργάνωση, για τον σοσιαλισμό. Γιατί μόνο ένα τέτοιο σύστημα που υπηρετεί εργατικά λαϊκά συμφέροντα θα μπορέσει να βάλει την επιστήμη, την τεχνολογία, αυτό που λένε τέταρτη με τα βιομηχανική, βιομηχανική επανάσταση που λένε ρομπότ, αυτοματοποίηση κλπ. στην υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων και δεν θα ξεφύγει με βάση το κέρδος όπου εκεί για την κερθοβορία ο τάδε επιχειρηματίας κάνει τα αδύνατα δυνατά και ουσιαστικά οδηγεί σε αυτό το μοντέλο που μου περιγράψατε. Το οποίο είναι καπιταλισμός. Καπιταλισμός του σήμερα και καπιταλισμός του αύριο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι αδιέξοδο. Είναι παροχημένο σύστημα. Πρέπει να αντικατασταθεί, να αλλάξει από μια νέα κοινωνική οργάνωση που είναι μόνο ο σοσιαλισμό. Σα ευχαριστώ θερμά κύριε Κουτσούμπα. Ευχαριστώ Εγώ. και εσά φίλε και φίλοι. Κοντά μα ήταν ο Γενικό Γραμματέα Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.